και όχι να κάθε μέρα να με κάνει πιο μεγάλο εχθρό. Εγώ αυτό που τράβηξα δεν είναι ότι τράβηξα κάτι. Πήγα και τελείωσα. Για μένα, εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ, η δική μου άνθρωπη, η μητέρα μου, θεωρώ ότι δεν μου αξίζει να με σέρνουν στα τέτοια και να με σέρνουν σαν σε σημασμένο κακοποιό και να δίνω αποτυπώματα και να δίνω τέτοιο και να παίρνω αυτή τη διαδικασία. Όπως δεν αξίζει και σε κανένα που το καθημερινά διαβάζουμε που του συμβαίνει. Σε ανθρώπινο επίπεδο, στον Αντώνη το Ρέμο, το γεγονός ότι είσαι αυτός που είσαι, ότι έχεις βγάλει πολλά λεφτά δικαίως από το τραγούδι και φτάνεις να έχεις μια οικονομική καταστροφή και ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάς κάθε χρόνο από την αρχή. Πόσο σου έχει στοιχήσει αυτό? Εντάξει, ανθρώπινο. Όταν είσαι εσύ, Γιώργο, κάθε μέρα αγωνίζεσαι για την επιβίωσή σου και κάθε μέρα είναι επιτακτική ανάγκη το να υπάρχεις για να μην. Γιατί σου λέω, αν δεν υπάρχω, έτσι, αυτή τη στιγμή σου λέω, ούτε περιουσιακά στοιχεία, όλα μου τα έχουν δεσμεύσει, τα πάντα είναι. Και να σου πω, δεν με νοιάζει κιόλας. Εγώ θέλω να μπορώ, να προσφέρω στη χώρα μου, να προσφέρω στους ανθρώπους που με αγαπάνε, να προσφέρω με τα τραγούδια μου. Αλλά να μπορώ να προσφέρω. Εάν μου κόψουν και με βάλουν φυλακή, όπως σε κάνανε, π.χ. με τον Λάκη Γαβαλά, αυτή η αδικία μπορεί να ξαναγυρίσει? Αυτόν τον άνθρωπο το ρωτάνε πώς έχει βγει από εκεί μέσα. Μετά από τόσο καιρό στη φυλακή. Και ο κάθε ένας ανώνυμος που για κάποια χρέη του ή για κάποια χρέη που είχε η εταιρεία του, γι' αυτό μπαίνει φυλακή. Εκεί φτάσαμε. Το να δημιουργούμε τέρατα και κτίνη, γιατί μόνο τέρατα δεν δημιουργούμε καλύτερους ανθρώπους. Θα ήθελα το ΣΔΟΕ που είμαι το πιο αγαπημένο παιδί του ΣΔΟΕ, γιατί όπου πηγαίνω είναι πρώτο τραπέζι πάντα. Πρώτο έτσι. Τραπέζι πίστευε το ΣΔΟΕ. Πρώτο, γενικά, σώρο, ναι. Όπου πηγαίνω είναι τρία κλιμάκια, τη δουλειά του κάνουν. Επειδή δίνει πολλά λεφτά έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν σου κάνουν ένα διακανονισμό ανθρώπου που να μπορεί να τον δώσει? Μα δεν μιλάω μόνο για μένα, μιλάω και σαν και εμένα. Είναι και όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που προσπαθούν για να μην περάσουν αυτό που πέρασα εγώ, να κάνουν ρυθμίσεις και να κάνουν ρυθμίσεις. Τώρα υπάρχει τρόικα. Και υπάρχει το δούνο του που σου λέει δεν μπορείς να κάνεις αριθμίσεις. Εύχομαι κάποια στιγμή να ντρωθούν και να πάρουν αποφάσεις που θα είναι καλό για την κοινωνία. Γιατί έτσι όπως πάνε, να είναι σίγουροι ότι και θα αλλάξουμε κυβέρνηση και θα έρθει και η επόμενη κυβέρνηση. Και η επόμενη κυβέρνηση θα ψιλοκάνει τα ίδια, γιατί δεν έχει περιθώριο να κάνει τίποτα άλλο. Ή αν δεν κάνει τα ίδια, θα πάμε στην καταστροφή. Να σου πω κάτι, σε προσωπικό επίπεδο. Είπες αυτά που είπες για την πολιτεία και εγώ προσυπογράφω. Εγώ να πω μια τελευταία κουβέντα γι' αυτό, όχι τελευταία κουβέντα, και να το ξανατονίσω. Δίνω πάρα πολλά χρήματα κάθε μήνα στην πολιτεία, πάρα πολλά χρήματα, έτσι, και απαιτώ, όχι ένα ευχαριστώ, απαιτώ από την πολιτεία να σταθεί δίπλα μου και όχι απέναντί μου. Και όχι εγώ, σαν Ρέμος, ο Έλληνας, ο κάθε Έλληνας, που έχει το πρόβλημα το δικό του, που εμένα το πρόβλημά μου μπορεί να είναι 5-10 εκατομμύρια, το δικό σου μπορεί να είναι 100.000 και το αλλού να είναι 50, να σταθεί στον κάθε Έλληνα.